Απίστευτες σκηνές εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Τουρκοκύπριας η Συγκαρατζά στην Κομωτινή το βράδυ της Κυριακής στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, καθώς η ίδια συμπεριέλαβε στο ρεπερτόριό της το εμβατήριο της Σμύρνης, τον ύμνο που εξυμνεί την είσοδο του Κεμάλ στη Σμύρνη το 1922. Κοντά μας έχουμε από τα τουρκικά νέα τον Κοσμά Καραΐσκο να συζητήσουμε εκτενέστερα την πρόκληση αυτή στο κέντρο της πόλης. Καλησπέρα κύριε Καραΐσκο. Καλησπέρα σας. Καταρχήν θα θέλαμε ένα σχόλιο για όλα αυτά που εξελίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής και αν πιστεύετε ότι ήταν ένας τρόπος να στείλουν ένα μήνυμα στην Αθήνα μέσω Κομωτινής ή σαν αντίπεινα για τη ματαιωθήσα συναυλία της Δέσποινας Βανδύ. Πιθανόν να ήταν από αυτό, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά το θέμα είναι ότι πρόκειται για κάτι πολύ ταπεινωτικό για την πόλη μας, με δεδομένο ότι τώρα τι να πει κανείς, δηλαδή πραγματικά ο γενοκτόνος των παππούδων μας τιμάται στο κέντρο της πόλης. Κόσμο αυτό με παραχώρηση από το Δήμο του χώρου και με χρηματοδότηση από την περιφέρεια. Δηλαδή δίνουμε χρήματα εμείς από τους φόρους μας για να βγαίνει άλλη κυρία και να μας προσβάλλει και να τιμά τον γενοκτόνα του παππούδων μας. Αυτό ξέρετε, αν έχει γίνει στην Τουρκία, την άλλη μέρα θα γινόταν χαμός. Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα συνέβαιναν επεισόδια. Ενώ εμείς τώρα εδώ πέρα, ξέρετε, τα λέμε μεταξύ μας, τα λέω εγώ στους φίλους μου, πρέπει να παράγουν. Τι ως εκεί. Φοβάμαι ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο οι κυβερνώντες μας και αυτοί που ψηφίζουμε δηλαδή, αλλά και ο κόσμος δεν αντιδρά, ο κόσμος. Ναι, γεγονός είναι ότι δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Προφανώς όμως και οι νεολαίοι μας δεν γνωρίζουν και τη γλώσσα για να καταλάβουν. Κατανοητό φυσικά. Εντάξει, δεν λέω για εκείνη την ώρα, αλλά και τώρα, εκ των υστέρων δηλαδή, που έγινε γνωστό μετά από το δημοσίευμα του κυρίου Αρβανίτη, δεν ξέρω. Περιμένω να δω. Και καταρχήν, φυσικά, περιμένουμε και από τους τοπικούς άρχοντες κάποια αντίδραση, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν το ήξεραν, μπορεί να μην το περίμεναν κτλ. Παρότι είναι γνωστό ότι είναι προξενόφρονο σύλλογος που βοήθησαν. Αλλά τέλος πάντων, του χρόνου δηλαδή, θα του ζητήσουν πάλι χρήματα ή πάλι την παραχώρηση της πλατείας, πάλι θα συνενέσουν οι άρχοντές μας. Υπάρχει δηλαδή κάποιο όριο εθνικής αξιοπρέπειας ή για χάρη των ψήφων που μας δίνουν αυτοί, εμείς τα δίνουμε όλα. Δεν είναι τόσο η παραχώρηση, θεωρώ, κύριε Καραΐσκο, όσο τότε χρηματοδοτήθηκε και με 2.000 ευρώ από την περιφέρεια. Φαντάζομαι για να χρηματοδοτηθεί μια εκδήλωση, κάπως διασφαλίζεται η περιφέρεια. Ρωτάει ποιος είναι, τι θα γίνει. Έτσι δεν είναι? Εκτιμώ ότι κάποιοι στην περιφέρεια θα ξέραν τι ρόλο παίζει ο σύλλογος αυτός. Μιλάω τώρα για τον Σύλλογο Επιστημόνων Μειονότητας. Αλλά δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει. Ο άλλος είναι, ξέρετε, λίγο, θα γίνω λίγο κυνικός. Σου λέει, εγώ θα δώσω αυτή την χρηματοδότηση. Όταν θα έρθουν οι εκλογές, κάποιοι εξ αυτών θα με βοηθήσουν. Αυτό είναι το κέριο, σου λέει, για μένα. Δεν με νοιάζει τώρα κι άμα είπε για τον Κεμάλ και άμα δεν είπε για τον Κεμάλ. Με αυτή τη λογική, όπως πάμε, θα δούμε και χειρότερα. Μήπως θελήσανε να μας κουνήσουν λίγο το δάχτυλο μέσα από την κεντρική πλατεία της πόλης και να δείξουν ποιος κάνει κουμάντο τελικά στη Θράκη? Κοιτάξτε, από την πλευρά του προξενείου, σίγουρα ναι, κάτι τέτοιο ήταν. Επίδειξη δύναμης. Και ξέρετε, όσο υποχωρείς εσύ, ο άλλος θα ζητήσει κι άλλα και θα κάνει και χειρότερα. Γιατί βλέπει ότι όσο δεν αντιδράσει εσύ δηλαδή, ο άλλος θα κάνει και χειρότερα, αφού βλέπει ότι τον παίρνει. Καταλάβατε, αν δεν υπάρχει σοβαρή και οργανωμένη αντίδραση και κάποια ποινή σε εισαγωγικά σε βάρος αυτού του συλλόγου, δηλαδή να καταστεί απόβλητος από τις δημόσιες υπηρεσίες της Ελλάδας, αν δεν αντιδράσει εσύ έτσι, ο άλλος σου λέει,
αυτός αφού δεν αντιδρά, θα κάνω και χειρότερα, θα κάνω και άλλα, περισσότερα. Κύριε Καραΐσκου, πρόσφατα και στο μνημόσυνο του ΣΑΔΙΚ, είδαμε τον γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας να δηλώνει ότι εφόσον δεν αναγνωρίζετε τους ψευδομουφτίδες μας, δεν αναγνωρίζουμε τον Πατριάρχη, εφόσον δεν θέλετε τις πινακίδες μας, να βγάλετε και τις πινακίδες από το Πατριαρχείο. Μια πολύ μεγάλη πρόκληση πάλι μέσα από την πόλη της Κομωτινής, μάλιστα για το μνημόσυνο του ΣΑΔΙΚ που ούτως ή άλλως γίνεται κάθε χρόνο. Το μνημόσυνο του ΣΑΔΙΚ, εγώ πρόσεξα επίσης ότι για μία ακόμη φορά επιτρέψαμε να έρθει στην Ελλάδα αυτός ο κύριος, αν μην πω καμιά άλλη κουβέντα, ο Ντεστιτζή, ο πρόεδρος του κόμματος Μεγάλη Ενότητα, που είναι πολιτικός συνεταίρος του Ερντογάν, που έχει πει τα χείριστα, ξέρετε, για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Ότι ξέρω εγώ να προσέξουν οι Έλληνες, γιατί μπορεί στο μέλλον να κυματίζει η τουρκική σημαία στην Αθήνα, ότι οι Έλληνες χρειάζονται ένα καλό ξύλο. Εντάξει, δηλαδή, όταν αυτός μιλάει έτσι και εσύ του επιτρέπεις να έρθει στη χώρα, τι να πω, δηλαδή. Σκεφτείτε το αλλιώς. Αν κάποιος είχε μιλήσει έτσι για εσάς προσωπικά, για οποιονδήποτε άλλον, θα τον δεχόμασταν μέσα στο σπίτι μας. Θα τον φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας. Αυτό που μας προσβάλλει και μας απειλεί. Χάνει τα λόγια σου, δηλαδή, με αυτά. Είδεστε κάθε χρόνο ούτως ή άλλως στο μνημόσυνο του ΣΑΔΙΚ να ακούγονται διάφορα από όποιον εκπροσωπεί την Τουρκία. Ωστόσο όμως αυτή τη φορά θεωρώ ότι υπήρχε μία, ίσως και λόγω του Κίεφ και της προπαγάνδας που έκανε με την νίκη του στις ευρωεκλογές, ίσως λόγω γι' αυτού υπήρχε ένας περισσότερο αέρας θετικός. Κοιτάξτε, ενδεχομένως και σε αυτό το περιστατικό με το μνημόσυνο του ΣΑΔΙΚ ισχύει αυτό που σας ανέφερα πριν, ότι ο άλλος κάθε χρόνο κάνει ένα μισό, ένα βήμα παραπάνω. Καταλάβατε, δηλαδή, καταλαβαίνει ότι εσύ δεν αντιδράς, είσαι ξεραμένο δέντρο. Ποια πιστεύετε ότι θα ήταν μια σωστή αντίδραση και σε τοπικό επίπεδο, αλλά κυρίως και σε επίπεδο κυβέρνησης? Για αυτά που έγιναν εδώ στην πλατεία. Μάλιστα. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνουν, εκτιμώ, εδώ πέρα ο Δήμος και η Περιφέρεια, είναι να βγουν να πούνε ότι καταγγέλλουμε αυτό το περιστατικό και δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε καμία σχέση με αυτό το σύλλογο, διότι εκμεταλλεύτηκε την τέλος πάντων καλή μας βούληση. Αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι τραβηγμένο, δηλαδή. Σε κυβερνητικό επίπεδο θεωρείτε ότι έπρεπε το Υπουργείο Εξωτερικών ίσως ενδεχομένως να απαντήσει κάπως? Νομίζω ότι πρώτα θα έπρεπε να προηγηθούν οι ντόπιοι άρχοντες. Από τον κύριο Γεραπετρίτη τώρα δεν περιμένω κάτι να κάνει. Άλλωστε, τώρα άνθρωπος που μόλις βλέπει τον Ερντογάν αμέσως κάνει υπόκληση, τώρα εντάξει. Εσείς πώς νιώσετε, κύριε Καραΐσκο, βλέποντας αυτήν την είδηση? Είναι αναπάντεχο. Είναι, ξέρετε, σαν αυτό που είχε συμβεί πριν από μερικά χρόνια στο Χώστη, στη Θεσσαλονίκη, όταν είχε έρθει μια ομάδα οθωμανικής μουσικής που έπαιζε εκεί πέρα στα πλαίσια κάποιων πολιτιστικών εκδηλώσεων ένα οθωμανικό στρατιωτικό τραγούδι που υμνούσε τις αρετές του τουρκικού στρατού. Μια εντελώς ξεφτύλα, δηλαδή, για την περιοχή εκεί πέρα. Και κάτι ανάλογο τώρα έγινε και εδώ στην Κομωτινή. Τελικά όμως φαίνεται το ποιος κάνει κουμάντο στη Θράκη. Εν κατακλείδη, δηλαδή, θα λέγαμε ότι καταλαβαίνουμε ποιοι είναι αυτοί που κινούν τα νήματα. Κοιτάξτε, εκτιμώ να σου πω την αλήθεια ότι θα πάμε σε πολύ χειρότερα πράγματα. Γιατί δεν νοιάζεται ο κόσμος. Ο κόσμος δεν νοιάζεται. Δηλαδή, εντάξει, δεν το ήξεραν. Ωραία, τώρα φανερώθηκε. Να είναι καλά, δηλαδή, ο Νίκος και εσείς που το κοινοποιείτε, φανερώθηκε. Και για να δούμε, θα πιεστούν οι άρχοντες να κάνουν κάποια κίνηση, κάποια δήλωση. Αυτό θα είναι το ευκταίο, τουλάχιστον από την πλευρά μας, αποτέλεσμα, αν υπάρξει. Αλλιώς τι, να τα λέμε μεταξύ μας? Ο άλλος όμως, όταν δεν αντιδράσει εσύ, το καταλαβαίνεις. Σου λέει, αυτός είναι μπόσκος, θα κάνω και άλλο βήμα. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραΐσκο. Να είστε καλά. Καλή σας βράδυ.